Γεια σας μάγκες, σήμερα θα δούμε πόσο καλά μάτια έχουμε. Η αλήθεια σε αυτό το βίντεο, να είμαι ειλικρινής, έχω πει πάρα πολύ μποτόν και η ώρα που κάνω αυτό το βίντεο είναι 5 το πρωί. Ω μπελός ηλιοπάρδα. Μαλάκα που χάθηκες ρε παιδί, μαλάκα. Μπράβο Μάριε. Ο λόγος που είμαι μεθυσμένος σε αυτό το βίντεο παιδιά είναι για να καταλαβαίνω πιο εύκολα τις εικόνες που θα δούμε σε λίγο. Όσοι μου λέτε κάτω στα comments, αφού είσαι μεθυσμένος Μαριέ, γιατί κάνεις βίντεο? Παιδιά, ήθελα πάρα πολύ να κάνω βίντεο σήμερα, το έκανα. Λοιπόν, πριν αρχίσει αυτό το βίντεο παιδιά, επειδή ξέρω ότι η ομαδάρα μας γαμάει ρε φίλε, θέλω να κάνετε ένα τεράστιο subscribe παιδιά, να φτάσουμε τις 300.000. Πείτε μου κάτω στα comments αν θέλετε πραγματικά να κάνουμε και part 2. Έχω βρει άπειρες εικόνες ρε που δεν θα μπορούμε να καταλαβαίνουμε καν πώς να τις εξηγήσουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα τεράστιο like σε αυτό το βίντεο παιδιά, να φτάσουμε τις 10.000. Easy. Έχουμε πάρει τον πύχη σε άλλο level πλέον. Περιμένατε πάρα πολύ πιστεύω παιδιά να κάνουμε βίντεο. Έχει μια εβδομάδα να ανεβάσω, πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη φωτογραφία που θα δούμε παιδιά είναι ένας ελέφαντας, ο οποίος μας λέει κάτω στη φωτογραφία: πείτε μου πόσα πόδια βλέπετε στον ελέφαντα. Δεν έχω ιδέα. 1, 2, λογικά έχει 4. Απλά σε συγχύζει με την προβοσκίδα του. Μπορεί, μπορεί και όχι. Μετρήστε κι εσείς και θέλω να μου λέτε κάτω στα comments. Λοιπόν, στη δεύτερη φωτογραφία μας λέει κάτω από πού γυρνάει αυτή η εικόνα, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Πάλι δεν έχω ιδέα. Αυτό το βίντεο παιδιά γενικά κανένας από εμάς δεν θα έχει ιδέα. Και από τις δύο μεριές, αφού γυρνάει δεξιά και μετά αριστερά, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μαλακές, ή είμαι μεθυσμένος ή δεν καταλαβαίνω πραγματικά από που γυρνάει. Το επόμενο μικρό βιντεάκι μας δείχνει πως είναι γενικά το optical illusions. Εικόνες γενικά που σε κάνουν να μην καταλαβαίνεις πως να τις απαντήσεις. Γενικά αυτό το πράγμα. Δείτε το μικρό κοριτσάκι παιδιά που βλέπει εκεί τις εικόνες και δεν μπορεί να περπατήσει εύκολα. Η τρίτη φωτογραφία παιδιά θα δούμε τον Einstein. Τι εννοώ, πραγματικά δεν ξέρω. Γυρνάει την πίσω όψη του Einstein και νομίζεις ότι είναι 3D το πρόσωπο του. Oh my god. Δεν έχω ιδέα πρώτον πως το κάνει και δεύτερον είναι καθηγητής. Αλήθεια τώρα ρε. Η επόμενη φωτογραφία παιδιά μας λέει να βλέπουμε έντονα για 30 δευτερόλεπτα αυτήν τη φωτογραφία εδώ, και όταν κοιτάξουμε δεξιά ή αριστερά μας θα δούμε το πρόσωπο του. Πάμε να δούμε. Μαλακά. Μαλακά, ισχύει. Ισχύει όντως ρε. Όντως. Μόνον εγώ βλέπω το πρόσωπο του δεξιά, ξέρω. Ακόμα το βλέπω. Τι σκατά ρε. Είμαι μεθυσμένος. Πρέπει να είναι αυτός ο λόγος. Αν το κάνατε κι εσείς παιδιά και όντως το βλέπετε, πείτε μου το κάτω στα comments. Πάμε στην επόμενη. Αυτή εδώ η φωτογραφία παιδιά λέει να βλέπουμε εκείνες τις 4 τελίτσες για 30 δευτερόλεπτα ξανά. Και λέει ότι θα δούμε κάποιον πρόσωπο. Πάμε να δούμε ξανά. Ισχύει, ισχύει πάρα πολύ. Βλέπω τον Χριστό εγώ. Δεν ξέρω, έτσι λέει κιόλας ότι θα δεις τον Χριστό στα δεξιά σου. Και αν βλέπετε όντως κάπου αλλού, εγώ βλέπω όντως το πρόσωπο του. Τι, oh my god. Η επόμενη φωτογραφία παιδιά θα μας δείξει ότι αυτόν το ποτήρι βλέπετε ότι είναι κάπως σαν 3D και καλά ότι είναι βαθούλωμα μέσα στο ποτήρι, αλλά είναι 3D σχεδιάγραμμα. Είναι κανονικό ποτήρι αυτό. Ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω για να δείτε πόσο προχωρημένη γενικά είναι η τεχνολογία μας. Πόσα πόδια έχει αυτό το σχεδιάγραμμα εδώ? Ναι, θα μου πείτε τώρα είναι 3.
Αλλά πώς συνδέονται αυτά τα τρία? Δεν έχω ιδέα. Προσπάθησα πάρα πολύ ώρα να το βρω, πραγματικά. Αλλά δεν έχω ιδέα. Πώς? Όντως τώρα, παιδιά, αν το βρήκε κάποιος να μου το πει, γιατί θέλω πραγματικά να μου πει. Σε αυτή τη φωτογραφία, παιδιά, θα δούμε έναν ποδήλατο που κινείται. Πάμε να δούμε. Όντως κινείται, αλλά γενικά αυτά τα μικρά στρογγυλά πραγματάκια εκεί σε κάνουν να φαίνεται ότι κινείται όντως, ρε. Μόνο εγώ το βλέπω. Εντάξει, είναι λίγο cringe, αλλά εντάξει, κινούνται, ρε φίλε. Όταν κοιτάξω το ένα, κινείται το άλλο. Όταν κοιτάξω το άλλο, κινείται το άλλο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Αυτή εδώ η φωτογραφία, παιδιά, μας λέει ότι αν κοιτάξουμε εκείνες τις τρεις τελίτσες, την κόκκινη, την πράσινη και την μπλε, θα δούμε το πρόσωπο που μας βγάζει εκεί. Πάμε να δούμε ξανά. Yes. Το βλέπω και με χρώμα, ρε. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω τώρα. Το βλέπω και κανονικά με χρώμα. Μια πολύ όμορφη κοπέλα που φαίνεται ότι έχει μπέζ δέρμα, μαύρα μαγιά. Τι εννοείς, ρε? Παιδιά, μόνο εγώ το βλέπω? Πείτε μου, ρε μαλάκες, κάτω στα comments. Αυτή εδώ η εικόνα μας λέει ότι κινούνται γενικά οι τελίτσες που είναι μέσα. Εγώ προσωπικά, να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάτι. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κάτι να μου πείτε. Εγώ βλέπω ότι δεν κινείται κάτι. Λίγο έτσι πάνω δεξιά, αριστερά, κάτω, αλλά δεν είναι τόσο optical illusion, παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτές οι καρδιούλες που θα δείτε στην επόμενη φωτογραφία, να αυτήν εδώ, λένε ότι κινούνται. Και όντως κινούνται, ρε φίλε. Δεν ξέρω, όταν πάω να κοιτάξω την πάνω, κινούνται κάτω. Όταν κοιτάζω κάτω, κινούνται πάνω. Θα μας τρελάνω. Παιδιά, σε αυτό το βίντεο έχω πάρει αποφάσει να σας τρελάνω και εγώ και αυτές οι φωτογραφίες. Όντως. A simple question. Μια πολύ απλή ερώτηση. Which disc is turning faster? Ποιον από τους δύο δίσκους κινείται πιο γρήγορα? A or B? Κανονικά η απάντηση είναι κανένας, επειδή δεν κινούνται. Αλλά το μάτι μας, όταν εστιάζει σε κάτι, πιστεύω ότι κάνει το δίπλα δίσκο, το δίπλα κύκλο, να κινείται. Και εσύ προσπαθείς με μανία να βρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος. Αυτή είναι η απάντηση μου. Τώρα, αν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Πραγματικά έχω αρχίσει και ζαλίζομαι φουλ, ρε. Φουλ! Αυτό το βίντεο είναι γενικά για να σε κάνει να κοιμάζει, να χαλαρώνεις. Έτσι το παίρνω εγώ, σαν relax βίντεο. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη. Η επόμενη φωτογραφία, παιδιά, είναι αυτές οι καρδιούλες εδώ που λένε ότι κινούνται. Πάμε να δούμε. Όντως, μαλακά. Αυτές όντως κινούνται, ρε. Πώς με κάνει αυτή η εικόνα να ζαλίζομαι ή να βλέπω να κινούνται πράγματα, ρε φίλε? Αυτός που το έκανε πραγματικά είναι καθηγητής, ρε. Σε αυτήν τη φωτογραφία, παιδιά, ρωτάει πόσες κουκίδες μαύρες βλέπετε μέσα σε αυτήν τη φωτογραφία, ενδιάμεσα στα άσπρα. Κανονικά βλέπω άπειρα. Αλλά να είμαι ειλικρινής, όταν πάω να εστιάσω το μάτι μου μέσα στη μέση του άσπρου που τονίζει την κουκίδα, όταν δεν κοιτάω στα άλλα σημεία, δεν βλέπω κάτι. Άρα συσσαγωγικά δεν υπάρχει μια κουκίδα μαύρη. Εστιάστε κάπου το μάτι σας. Βλέπετε στα διάφορα τετραγωνάκια ότι υπάρχει κάποια κουκίδα μαύρη. Αλλά όταν κοιτάξετε εκεί, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω καν πώς να το εξηγήσω. Άλλος πώς. Η τελευταία, παιδιά, φωτογραφία μας λέει να κουνήσετε το κινητό σας δεξιά και αριστερά. Πατήστε pause, stop δηλαδή, σε αυτό το βίντεο και κουνήστε το τηλέφωνο σας ή το κεφάλι σας και βλέπετε αυτή τη φωτογραφία. Λέει ότι κινείται. Και όντως, μαλάγες, κινείται. Όντως, δεν υπάρχουν κάποιες άλλες φωτογραφίες, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι φωτογραφίες που είδατε. Πραγματικά, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα τεράστιο subscribe, να φτάσουμε τις 300.000. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα comments. Πραγματικά, σας άρεσαν? Θέλετε να κάνουμε κι άλλο? Πόσες εικόνες βρήκατε? Πώς μπορείτε να εξηγήσετε μια απάντηση από αυτές όλες? Ένα τεράστιο like, παιδιά, σε αυτό το βίντεο, να φτάσουμε τα 10.000. Η ομαδάρα μας
easy τα καταφέρνει. Αυτά από μένα, παιδιά. Ίσως βίντεο την άλλη εβδομάδα με το καλό. Ανοίξαν και τα σχολεία. Καλά να περνάτε. Διαβάζετε, να περάσετε σε αυτά που θέλετε. Αυτά από μένα, παιδιά. Peace.